του Καλυμασιώτη, ήρωα αεροπόρου Κωνσταντίνου Περίκου. Έλα, εσύ ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος. Είναι μεγάλη τιμή που σήμερα, σε υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και της θέλησης όλου του χιώτικου λαού, αποκαλύπτουμε την προτομή του Κωνσταντίνου Περίκου στο Δημοτικό Κήπο της Χίου. Παίρνει έτσι ο Περίκος τη θέση του μέσα στο πάνθεον των χιωτών ανδρών που βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Κήπο, για να τους βλέπουμε και να παίρνουμε το παράδειγμά τους. Να ακούμε το μήνυμά τους. Το μήνυμα του Κωνσταντίνου Περίκου, που περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την αγνή αγάπη προς την πατρίδα, τη θυσία για την πατρίδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Το δεύτερο του μήνυμα, που είναι η αντίσταση στον ολοκληρωτισμό, στις μορφές του ναζισμού και του φασισμού, οι οποίες συνεχίζουν και επιδιώκουν να καταπατήσουν τις ζωές μας. Είναι το τρίτο μεγάλο μήνυμα του Κωνσταντίνου Περίκου που έρχεται από εκεί που τον εκτέλεσαν. Λίγες ώρες, λίγα λεπτά πριν τον εκτελέσουν, ο Καλυμασιώτης αυτός ήρωας έλεγε στο παιδί του, του έγραφε που δεν θα το ξανάβλεπε, ότι δεν πρέπει το δικό του αίμα να χωρίζει τους λαούς. Αντιθέτως, του μετέφερε το μεγάλο όραμα της συνένωσης και της αδέλφωσης των λαών. Το πιο μεγάλο όμως μήνυμα του Περίκου είναι ότι αυτός ο 38χρονος Καλυμασιώτης είναι αυτός ο οποίος έφτασε τόσο ψηλά. Και είναι ένα μήνυμα σε όλους μας, σε όλους τους χιώτες, από όποιο χωριό κι αν είμαστε, ότι είναι στο δικό μας χέρι του καθενός να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Τιμή και δόξα στον Κωνσταντίνο Περίκο. Χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας στη σημερινή μέρα, που είναι η μέρα εθνικής έπασης, η μέρα ενότητας, η μέρα μνήμης για όσους όλους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Ανάμεσά τους και ο Κωνσταντίνος Περίκος, τον οποίο σήμερα τιμούμε στον χώρο αυτό. Θα ήθελα πρώτα να μεταφέρω τη βαθιά συγκίνηση, τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη της οικογένειας του Περίκου, που δεν μπορούσε να έρθει σήμερα εδώ να παραστούν στη συγκεκριμένη εκδήλωση, προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το χιακό λαό που αγκάλιασε τον ήρωα, τον πρόγονό τους. Ο Περίκος έζησε, όπως ξέρετε, εδώ στα μέρη μας τα πρώτα τα παιδικά του χρόνια, συνθήκες και εθνικής επάσης με την απελευθέρωση της νήσου, αλλά και πείνας, εξαθλίωσης, κακοκχιών, προσφυγιάς, πράγματα που τα έχουμε συναντήσει και στις μέρες μας. Ο Περίκος γαλουχήθηκε με πνεύμα αγάπης και πατριωτισμού. Αγάπης για όλη την ανθρωπότητα και αγάπης για την πατρίδα. Και αυτό το έδειξε σε όλη του τη δράση, σε όλη του τη μικρή ζωή, σε αυτή την πρόσχερη ζωή. Ο Περίκος λοιπόν, όταν έφτασε στο σημείο να επιστρέψει από το μέτωπο που είχε να αντιμετωπίσει μια αυτοκρατορία και την είχαν νικήσει, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι οι Έλληνες ήταν ηττημένοι. Και έτσι ξεκίνησε μόνος του, πρώτος, πρωτοπόρος όπως τα πάντα, να δημιουργήσει μια αντιστασιακή οργάνωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ορδές του ναζισμού που είχαν καταδύσει στη χώρα μας, τους βάρβαρους κατακτητές. Βέβαια, χτυπούσε τις πόρτες και κανένας δεν ακολούθησε. Μόνος μπροστά, ο Περίκος. Μόνο ο Παναγιώτης Κανελόπουλος τον άκουσε και συμφώνησε να ξεκινήσει μια αντιστασιακή δράση τότε. Έτσι ιδρύει τη Στρατιά Σκλαβμένων Νικητών, το οποίο λέει ότι ήταν νικητές. Δεν είχε αποδεχτεί ότι είχαν χάσει. Είχε το πνεύμα του νικητή, που είναι πολύ σημαντικό σε ένα λαό. Ο Περίκος λοιπόν αντιστάθηκε με κάθε μέσο και είναι από τους πρώτους που μαζί με τον Τσάτσο ουσιαστικά σηματοδότησαν τη συγκεκριμένη εορτή. Πυροδότησε με το μήνυμα που έστειλε στον αθηναϊκό λαό να κατέβει, να αντισταθεί και να γιορτάσει τη συγκεκριμένη ημέρα. Και δεκάδες ανάπηροι πολέμου
μητέρες, παιδιά πήγαν και ακολούθησαν και πήγαν και έβαλαν ένα λουλούδι στο μνημείο του Αγωνός Στρατιώτη. Αυτός ξεκίνησε τη γιορτή της 28 Οκτωβρίου. Αλλά δεν έμεινε μόνο εκεί. Ξεκίνησε συστηματικά να σαμποτάρει με κάθε μέσο τον εχθρό. Όχι γιατί είχε μίσος εναντίον, αλλά γιατί έπρεπε να εξαλειφθούν οι ορδές του ναζισμού που είχαν ουσιαστικά πληγώσει όλη την ανθρωπότητα. Ο Περίκος λοιπόν ξεκινάει. Συστήνει ομάδες οργανώσεων και δολιοφθορών. Συνεργάζεται με άλλες ομάδες και στέλνει πληροφορίες στο Κάιρο. Ξεκινάει σαμποτάζ κατά του εχθρού. Συνεργάζεται και πυροδοτεί με τα συνθήματά του, με την εφημερίδα τη Μεγάλη Ελλάδα, με τη δόξα τους Έλληνες. Τους μεταφέρει τα μηνύματα τα πραγματικά και όχι την προπαγάνδα τη γερμανική. Ξυπνάει τον ελληνικό λαό που ήταν εκείνη την εποχή πεινασμένος και υπό τη σκέπη του φόβου. Ο Περίκος όμως δεν φοβότανε. Αγωνίστηκε με κάθε μέσο και επειδή συνειδητοποίησε ότι οι μεγάλοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στα κυλίσματά του, στράφηκε στους νέους. Στους νέους που υπέφεραν, στους νέους που είχαν θυσιαστεί και σε αυτούς που είχαν τον μέλλον μπροστά τους. Και έτσι έφτιαξε την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων, την ΠΕΑΝ. Και έτσι ξεκίνησε ένα αγώνα δυναμικής αντίστασης κατά του εχθρού. Και στοχοποίησε όχι τους Γερμανούς, τους συνεργάτες των Γερμανών, πρωτίστως. Διότι έπρεπε να εξαλειφθεί η σαπίλα, η γάγκρενα μέσα από την ελληνική κοινωνία. Και η τιμωρία τους δεν ήταν, μάλλον ο θάνατός τους, η στόχη τους δεν ήταν τιμωρία, ήταν απόδοση δικαιοσύνης και εξυγίανση της ελληνικής κοινωνίας. Πριν από την όση του σπαθιού.